Καλημέρα. Εγώ ήρθα από το σπίτι μου και ήρθα να κοιμηθώ ξανά στο παιδικό μου δωμάτιο. Κοιμηθώ, τέλος πάντων. Και δεν έχω κρεβάτι, είμαι σε έναν καναπέ. Και ο Νίκολο φώναζε. Και όντως κοιμήθηκα, έτσι ένα μισά ωράκι, μια κουβερτούλα. Εσείς τη νέα παιδιά πώς πάει, βλέπουμε το vlog μας. Προχωράει δυναμικά. Θα την παλέψω να το τελειώσω το πράγμα. Δεν θα ξέρω τι θα γυρίζω. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να συζητήσουμε σήμερα ήταν το εξής. Γενικά δεν σας είχα πει, είχα πάθει κάτι τον προηγούμενο καιρό. Είχα βγάλει κάτι στο σώμα, το οποίο αποδείχτηκε ότι ήταν καθαρά ψυχολογικό από στρες και τώρα σιγά σιγά περνάει και εκεί που είμαι στη φάση να ψάχνω δουλειά και αυτά λίγο το έχω βάλει λίγο στην άκρη γιατί λίγο με πίεσε κάπως ψυχολογικά και δεν ψάχνω τώρα. Όχι, δεν ψάχνω τώρα, στέλνω κανένα βιογραφικό, αλλά δεν πιστεύω. Αλλά αυτό νιώθω πολύ πίεση, ρε παιδί μου, σε αυτή τη φάση και δεν μου κάνει καλό. Και αποφάσισα ότι δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω τίποτα. Θέλω να χαλαρώσω, θέλω να κάθομαι να κάνω πράγματα μόνο που μου αρέσουν. Οπότε αποφάσισα να βάλω να κάνω το vlog μας, που ήταν λίγο έτσι τελευταία στιγμή η απόφαση. Να κάνω μόνο αυτά που μου αρέσουν. Αυτό. Οπότε ψιλοκοιτάζω που και που. Βασικά δεν νομίζω ότι αυτόν τον καιρό έχω στείλει ένα βιογραφικό, ξέρω, αυτή τη βδομάδα. Και δεν νομίζω ότι θα κάνω. Ειδικά με στις γιορτές θέλω να απολαύσω την περίοδο. Θέλω να το χαρώ. Θέλω λίγο να αλλάξω λίγο αυτό που νιώθω. Και να το πάω λίγο πιο χαλαρά. Θέλω να πάω ένα βήμα λίγο πίσω. Γιατί δεν βοήθησαν τα πολλά μπροστά που είχα κάνει. Οπότε θέλω λίγο να χαλαρώσω. Και να δω και τι επιλογές έχω αυτές τις μέρες. Επίσης ακόμα νιστάζω. Εν μεταξύ, να πω κάτι πολύ σοβαρά. Τι στο διάλογο θα γίνει με τον καιρό. Έχουμε φτάσει Δεκέμβρη, παιδιά. Έχουμε φτάσει Δεκέμβρη και ακόμα κάνει ζέστη. Δηλαδή, και εν μεταξύ, σας το λέω και είμαι έτσι, ξέρω. Τι θα γίνει. Δηλαδή πρέπει να κρυώσει. Δεν γίνεται σε όλη την Ευρώπη να χιονίζει και εδώ πέρα είμαστε ένα κοντομάνικα. Δηλαδή θα πάθουμε τίποτα. Δεν γίνεται αυτό χάλι. Δεν το αντέχω. Κάντε κάτι, ας γίνει κάτι, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, χθες διάβαζα ακραία καιρικά φαινόμενα από την Κυριακή. Εδώ ήλιο. Χθες και σήμερα έχει ήλιο. Δεν έχει ρίξει σταγόνα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είμαστε σε μια μεσογειακή χώρα, θα έχουμε πιο καλούς και ήπιους χειμώνες, αλλά να έχουμε χειμώνα, αυτό δεν είναι χειμώνας, αυτό είναι ζέστη, είναι άνοιξη, είναι καλοκαίρι, ξέρω εγώ. 20 βαθμούς 22 Δεκέμβριο. Πάμε στην Αυστραλία καλύτερα. Τι φάση. Έχω σύγχυση τώρα. Λοιπόν, κλείνω γιατί συντήθηκα. Εδώ κοιμάσαι εσύ. Ξεράθηκες. Τι είχε κάνει με τα λαμπάκια. Πόσο λάθος έχει πάει αυτό το πράγμα. Και επειδή το έχουμε πάει όλο κρεβάτι εδώ, θα το συνεχίσω κρεβάτι. Αρχικά έβλεπα το βίντεο να δω τι λέω. Και έχω πεθάνει από τη γέλη. Δεν μπορώ. Είμαι ηλίθι.
Μια γανάκτη, δείτε το σας παρακαλώ. Σχολιάστε μου σας παρακαλώ αν έχετε τα ίδια προβλήματα από τον καιρό και εσείς και αν τσαντίζεστε. Το βίντεο. Αυτό ακριβώς είναι. Θα δημιουργείς βίντεο και να ασχολείσαι με αυτό το πράγμα για αυτές τις στιγμές. Δεν είναι κάτι άλλο. Τώρα πήγε αργά, λιγάκι. Μέσα στη μέρα δεν έκανα κάτι τρελό εκτός. Είχα κάτι ραντεβουδάκια. Και μετά ήρθαμε και είδαμε κάτι σειρές εδώ με τον Τάσο. Αλλά τώρα έχω ξαπλώσει και ήθελα να κάνω ένα κατάλληλο κλείσιμο. Αρχικά κάντε subscribe για να δείτε αυτό το περιεχόμενο το σωστό. Πώς πρέπει να είσαι ένα YouTuber. Με ποιότητα πάνω απ' όλα. Και μισό λεπτό. Subscribe και ένα μπανάκι οπωσδήποτε και θέλω σχόλιο αν έχετε και εσείς τις προβληματισμούς για τον καιρό, γιατί είναι πολύ σοβαροί προβληματισμοί. Πρέπει λίγο να τα συζητάμε αυτά, να βγαίνουν προς τα έξω. Μην τα αφήνουμε να μας τρώνε μέσα. Και ας γελάσουμε και λίγο γιατί δεν βγαίνει έλειος. Καλή νύχτα, το λέμε αύριο. Γεια.